μπαράς πληρωμών πραγματοποιείται από σήμερα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου έως και τις 24 του ίδιου μήνα καθώς αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις μηνός Μαρτίου, τα αναδρομικά καθώς και μια σειρά από επιδόματα από τον ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Σημειώνεται πως στις καταβολές των κυρίων συντάξεων ενσωματώνεται και η αύξηση της τάξης των 7,75% για όσους τη δικαιούνται για τον μήνα Ιανουάριο 2023 με εμβόλυμη πληρωμή για όλους τους δικαιούχους την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή την τελευταία ημέρα καταβολής των συντάξεων Μαρτίου. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους. Συγκεκριμένα από τον ΙΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξή καταβολές. Την τετάρτη 22 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 554 εκατομμύρια ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου σε 933.000 συνταξιούχους από τους τέος φορείς ο ΑΕΕ, ο ΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ και ΔΕΗ. Την ερχόμενη 23 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους του Δημοσίου, του, Ταμείου ΙΚΑ ΕΤΑΜ, των Τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων το ΆΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και για αυτού των οποίων το ΆΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8, η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου. Οπότε και πρόκειται να καταβληθούν 845 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχου. Ακόμη την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στις αυξήσεις των συντάξεων για τον μήνα Ιανουάριο για όλους τους δικαιούχους. Τέλος, από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές. 25 εκατομμύρια ευρώ σε 65.000 δικαιούχους για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων. 20 εκατομμύρια ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 6 εκατομμύρια ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 5 εκατομμύρια ευρώ για 500 δικαιούχους για προγράμματα χαρακτήρα ή πληρωμή εισφορών σε φορείς.